Καλησπέρα, Ελένη Μπούντου, από το SDNA. Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Μπορώ να ζητήσω και εγώ τα μεταγραφικά του ΠΟΚ, μιας και σήμερα συζητάμε ό,τι θέλουμε. Όχι, σήμερα είπα, δεν θα μου ζητάτε τίποτα, είμαι πρωταθλητής, κάνω ό,τι θέλω. Και που μιλάω για Άρη, ΠΑΟ και τα λοιπά, χάρη τους κάνω όλους. Κανονικά 2 ώρες για Warriors έπρεπε να μιλάω. Ανήκεις και εσύ σε αυτούς τους ξενυχτισμένους, γιατί έχω πετύχει πολλούς από το πρωί. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, σερί. Τους άφησα στα τηλέφωνα και μου λένε, μα κοιμάμαι, λέω, τι ώρα είναι αυτή που κοιμάσαι, μα χθες ο τελικός ξενυχτήσαμε, άρα και εσύ είσαι εννοείται ότι θα είσαι. Σερί, δεν έχω κοιμηθεί. Τι ρωτάω. Από χθες στις 9.30 που ξύπνησα 10 παρα 20 δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, σερί, το έχω πάει. Ωραία, ωραία. Εντάξει, δεν έχουμε χάσει κάτι ενώ αυτές τις ώρες που κάποιοι δεν κοιμήθηκαν ή κάποιοι το έχουν πάρει σερί και μπορεί να τους ξέφυγε κάτι. Ναι. Δεν έχουμε τη μεγάλη κινητικότητα στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. 2-3 πραγματάκια έχουμε να δώσουμε. Το ένα είναι ότι ο Ζίφκοβιτς έρχεται στη Θεσσαλονίκη, γιατί έτσι είχαμε και μια επικοινωνία με το περιβάλλον του. Ο ατζέντης του έχει μιλήσει με τον ΠΑΟΚ. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι η μία η προοπτική που εξετάζει ο ΠΑΟΚ είναι δίδυμο Κοτάρσκι, Ζίφκο, Ζίφκοβιτς, θεωρώντας ότι ο Σέρβος μπορεί να βοηθήσει τον Κοτάρσκι στο να εγκληματιστεί ή να ενσωματωθεί έτσι καλύτερα και να τον έχει από κοντά, οπότε να κλειδώσει δίδυμο goal post για τη νέα χρονιά με Κοτάρσκι και Ζίφκοβιτς, και φαίνεται προς αυτή την κατεύθυνση μάλλον κλείνει η πλευρά του ΠΑΟΚ, γιατί έγινε επαφή με τον ατζέντη του. Εντάξει, δεν μπορώ να σου μιλήσω για σκληρές διαπραγματεύσεις ή διαπραγματεύσεις που κράτησαν, υπάρχει έτσι μια συμφωνία, μια ταύτιση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ωραίος είναι, ωραίος. Είναι ο πιο φασαρτζής στον πάγκο. Αλήθεια. Είναι ο πρώτος που σηκώνεται. Να σε επιβεβαιώσω. Ο πιο φασαρτζής, ναι, και ο οργανωτής, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών. Ο πρώτος που ορμάει, που φωνάζει, παδιαμαρτύρεται κτλ. Είναι ο πρώτος που σηκώνεται, ναι. Είναι και ψηλός, φαίνεται. Εγώ τον έχω δει να μπαίνει μπροστά για να πάρει αυτός κάρτα και να γλιτώσει άλλους συμπαίκτες που είναι έτσι πιο βασικοί. Έχει διάφορα τέτοια. Θα μου πεις, είναι αυτό αρκετό για να σου εξασφαλίσει, να σου κλειδώσει μια θέση. Φαίνεται πως όχι. Υποτιμένει ότι κυρίως ποντάρουν στον Κοτάρσκι, ότι ο Ζίφκοβιτς θα τον βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτόν τον χρόνο, γιατί μιλάμε για 23χρονο τερματοφύλακα. Είναι αυτός τον οποίο πιστεύουν πάρα πολύ. Επενδύουν πάνω στον Κοτάρσκι και θεωρούν ότι έχοντας τον Ζίφκοβιτς από δίπλα του, από κοντά του, στον πρώτο χρόνο της παρουσίας του, τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ, θα δέσει καλά. Υπό αυτή, αυτό σημαίνει, το παιχνίδι, υπό αυτή την προοπτική. Αυτό το παιχνίδι, ναι, που λες, πότε είναι? Θα τον δούμε προφανώς. Ναι, ναι. Πότε? Είναι ή την Δευτέρα ή την Τρίτη ο τελικός. Τώρα που στα κοντά. Την Under 21, ναι, ναι, ναι. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν θα είναι ο Κοτάρσκι στην πρώτη, ακόμη και αν ανακοινωθεί επίσημα. Επίσημη ανακοίνωση, επειδή το λέω καθημερινά αυτό το πράγμα, δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση, αλλά αυτό που μεταφέρω και μπορώ να σου πω είναι ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, ότι η υπόθεση αυτή είναι κλειδωμένη εντός αγωγικών από τον ΠΑΟΚ και κλείνει αυτό το μέτωπο έτσι του τερματοφύλακα για τους Θεσσαλονικείς. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο προκύπτει από την Πορτογαλία είναι αυτό το οποίο λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ο Αντρέ Ρικάρντο, ένας μεσοεπιθετικός ετών 21, αναμένεται και αυτός προσεχώς στην Θεσσαλονίκη, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τον ΠΑΟΚ. Περισσότερο είναι μια επένδυση, αλλά θεωρώ ότι θα βρεθεί στην προετοιμασία του δικεφάλου, θα βρεθεί υπό το βλέμμα του Ράσβαν Λουτσέσκου, αποκτάται ως ελεύθερος, δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Φαμαλικάο και ο ΠΑΟΚ τον αποκτά ως ελεύθερος. Γενικώς είναι μια καλή περίπτωση ως προς την προοπτική, έτσι, ως προς την επένδυση που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ σε τέτοιες ηλικίες και σε τέτοια πρόσωπα από την αγορά της Πορτογαλίας. Θα εξεταστεί από τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Μπορεί να τον δούμε και στον ΠΑΟΚ Β, μπορεί όμως να πάρει και την ευκαιρία του. Είναι ο Λουτσέσκου, είναι εκείνος ο οποίος αποφασίζει. Στα υπόλοιπα, ο Νέσμπερκ, και εδώ θέλω να σταθούμε, ενώ είναι τελειωμένη η υπόθεση του, η μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ, έχει συμβόλαιο μέχρι 31 Ιουλίου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η Βαλερέγκα, η ομάδα η οποία έχει τα δικαιώματά του μέχρι τις 31 Εβδόμου, θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του, δηλαδή υπάρχει παιχνίδι την Κυριακή της Βαλερέγκα, εντός έδρας παιχνίδι,
και πιθανότατα θα δούμε τον Νέσμπερκ να αποχαιρετά εντός γηπέδου την Βαλερέγκα σε αυτό το παιχνίδι και με τον ίδιο να πιέζει και τον ΠΑΟΚ βεβαίως έτσι να θέλει να τον ενσωματώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν η Βαλερέγκα πει ότι εμείς τον παίκτη τον παραχωρούμε μετά τις 30-31 Ιουλίου, χάνει όλη την προετοιμασία, χάνει όλα τα ευρωπαϊκά. Γενικά είναι έτσι μια δύσκολη κατάσταση, μια δύσκολη κατάσταση που θέλει λεπτό χειρισμό, λεπτές ισορροπίες, έτσι και ο ίδιος να μην τραβήξει το σκηνή, να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τη Βαλερέγκα την Κυριακή, να αποχαιρετήσει όμορφα και σωστά την ομάδα που ανήκει και θα ανήκει τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες και κατόπιν να έρθει στον ΠΑΟΚ για να βρεθεί και στην προετοιμασία. Uh-huh. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι προσεχώς θα έχουμε και κάτι στα στόπερ, είναι λογικό, είναι η κατάσταση η οποία πιέζει, ενώ για τα υπόλοιπα τους εξτρέμ, τους μεσοεπιθετικούς δεν έχουμε κάποια εξέλιξη τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας. Μάλιστα. Για το γήπεδο που έχουμε ηρεμήσει τελευταία, ας πούμε, μετά το ότι μανούρα που γινόταν. Τώρα τι γίνεται για το γήπεδο? Να έχεις κυκλωμένη ως ημερομηνία την Τρίτη, τώρα μεθαύριο μετά από δύο ημέρες, ναι. Γιατί λογικά την Τρίτη θα έχουμε την παρουσίαση των εταιριών, έτσι του πλάνου αν θέλεις, από τον ΠΑΟΚ. Έχουν συμφωνήσει με την Populous την εταιρεία, θα παρουσιαστεί και η ελληνική εταιρεία που θα είναι σε συνεργασία με την αμερικάνικη και θα έχουμε έτσι μια πρώτη γνωριμία εντός εισαγωγικών την Τρίτη. Ο ΠΑΟΚ είναι σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με τις συγκεκριμένες εταιρείες που θα αναλάβουν το master plan του γηπέδου και μόλις πέσουν οι υπογραφές, ανακοινωθεί και επίσημα, θεωρούν ότι την Τρίτη θα μπορέσουν να προχωρήσουν και στην παρουσίαση σε μια πρώτη γνωριμία, έτσι να την επικοινωνήσουν προς τον κόσμο. Οπότε κρατάμε την Τρίτη αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά. Με το ΣΒΑΠ τι γίνεται, μένει ή φεύγει? Με το ΣΒΑΠ, πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε εικόνα. Εκείνο το οποίο αντιλαμβάνομαι και από τις δύο πλευρές είναι ότι δεν θα μπουν στη διαδικασία ενώ μεγάλης διαπραγμάτευσης ότι τόσα ξανά από την αρχή νέα πρόταση για αυτά. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια ξεκάθαρη συγκεκριμένη πρόταση. Από εκεί και πέρα, αν ο ΣΒΑΜ την δεχτεί, κλειδώνει όλο το παζλ στα χαφ. Αν όχι, θα πορευτεί για νέο χαφ. Είναι ένα θέμα το 1-1, δεν θα σου πω ψέματα, είναι ένα θέμα το 1-1 για τον ΣΒΑΠ, θα προτιμούσε, θα επιθυμούσε ένα διετές συμβόλαιο. Από εκεί και πέρα μένει να φανεί ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να κάνει κάποια υποχώρηση ως προς αυτό το διετές κλειστό που θέλει ο ΣΒΑΠ ή αν το 1-1 εν τέλει θα ικανοποιήσει τον Αυστριακό. Είναι το σημείο που μέχρι στιγμής δεν έχει επιφέρει τη συμφωνία και γι' αυτό έχει τραβήξει μέχρι σήμερα. Αλλά θεωρώ ότι σήμερα αύριο θα δοθεί και η οριστική απάντηση του Αυστριακού. Μάλιστα. Είναι λογικό. Άλλη κρεμότητα δεν υπάρχει. Κανένας δανεικός που επιστρέφει? Έχει κανένα δανεικό ΠΑΟΚ που, από αυτούς που έχει μοιράσει ομάδες και να επιστρέφει? Δανεικός, μια αξιοσημείωτη περίπτωση δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, πέρα από τους μικρούς οι οποίοι θα αξιολογηθούν και θα επαναξεταστούν από τον Ράσβαν Λουκιάσου. Αλλά για να επιστρέφει και να μένει στην πρώτη ομάδα μέχρι στιγμής όχι. Επίσης, αυτόν πρόσφατα είδα τον Βόλο να ανακοινώνει τον μικρό του ΠΑΟΚ με την ίδια ομάδα, ήταν πολύ καλός. Ναι. Ναι, τον Τάφατο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εκείνο το οποίο μπορούμε να... Και με ελεύθερη μεταγραφή πήγε στον Βόλο. Ναι, γιατί πολλοί από τους μικρούς, πολλοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ Β' γενικώς των Ακαδημιών είχαν στο συμβόλαιό τους έναν όρο, μία ρήτρα που επί του ουσίας ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε μέχρι τις 31 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, να τους καλέσει για να επεκτείνουν το συμβόλαιό τους, να υπογράψουν νέο συμβόλαιο, να ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Σε πολλές περιπτώσεις ο ΠΑΟΚ έχει αξιολογήσει κάποιες περιπτώσεις, προφανώς και βάσει της εξέλιξης και του τάχα του, δεν προχώρησε σε κάποια κίνηση ενώ να καλέσει τον ποδοσφαιριστή, τους νεαρούς ή τους εκπροσώπους τους και να ανανεώσουν το συμβόλαιο και είναι λογικό και εκείνοι να ψάχτηκαν για να βρουν τον επόμενο σταθμό, έτσι, την επόμενη ομάδα για να βρίσκονται εκεί από τη νέα σεζόν. Ναι. Και θα ακολουθήσουν και άλλοι, γιατί ναι, είναι αυτή η συγκεκριμένη ρήτρα μέχρι τις 31 Μαΐου αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή έχει περάσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε η συγκεκριμένη ημερομηνία, οπότε θα ακολουθήσουν και άλλοι που φάνηκε από τις κινήσεις που δεν έγιναν από τον ΠΑΟΚ ότι δεν θα παραμείνουν στην ομάδα. Μάλιστα. Και λοιπόν, μία από αυτές είναι και ο Τάχατος που αποχώρησε. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά μέχρι τώρα. Αν θα προκύψει κάτι μέχρι το βράδυ, κάποια εξέλιξη, κάτι μεταγραφικό ας πούμε για τον ΠΑΟΚ, περιμένουμε. Τώρα θα ρωτούσα και για τον Τζόλακ, αλλά τώρα τον είδα μπροστά μου δηλαδή.
Αυτό συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του. Συνεχίζει κανονικά. Τώρα που είπες για Τσόλακ, αν και εφόσον, γιατί ο Τσόλακ είναι το όνομα που συζητιέται, δεν μπαίνει τόσο ο Νέλσον Ολιβέιρα στο κάδρο και σε μια συζήτηση πιθανής πώλησης, του Τσόλακ μπαίνει. Αν και εφόσον πωληθεί και ικανοποιηθεί ο ΠΑΟΚ με τα χρήματα που θα του έρθουν ως πρόταση, τότε θα κινηθεί και για μια καλή περίπτωση φόρ, είτε ως απόκτηση είτε ως δανεικός. Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο πλάνο και μια τέτοια σκέψη. Δεν είναι ότι ένα σενάριο το οποίο είναι εκτός πραγματικότητας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι και θα είναι και αυτός κανονικά στην πρώτη προπόνηση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.